Momentum, TEDx University of Piraeus 2020. Έχετε φανταστεί ποτέ ότι καταφέρνετε με κάποιο μαγικό τρόπο να βγείτε από το σώμα σας και να επισκεφτείτε το σώμα ενός άλλου ανθρώπου? Να δείτε μέσα από τα μάτια του, να γίνετε για λίγο εκείνος ο άνθρωπος. Να μπείτε πραγματικά στα παπούτσια του άλλου και όχι ως σχήμα λόγου. Να ζήσετε πραγματικά τις ιστορίες και τις μνήμες του. Να αποδράσετε από τα ασφιχτικά όρια του εαυτού σας και να καταλάβετε τι είναι εκείνο που καθορίζει την πορεία αυτού του ανθρώπου. Ποιες είναι εκείνες οι στιγμές που αυτός ο άνθρωπος κινητοποιείται να αλλάξει τροχιά ή να ανακαλύψει ένα καινούριο, απροσδόκητο μονοπάτι. Φανταστείτε πως αυτή η δυνατότητα υπάρχει. Πως υπάρχει μια καταπληκτική συσκευή, μια ανθρώπινη τεχνολογία με δεκάδες κουμπάκια που σου επιτρέπει να ταξιδεύεις στις ζωές των άλλων. Σε άλλο σώμα, σε άλλο όνομα, σε άλλο φύλο, σε άλλο χρώμα, σε άλλο μυαλό, σε άλλη ψυχή και να αντιληφθείς ως ο άλλος. Τι είναι αυτή εδώ η ύπαρξη και ποια είναι τα καθοριστικά σημεία στην πορεία της. Πόσο μαγικό θα ήταν αυτό το momentum, αυτή η στιγμή που πατάς το κουμπί αυτής της παράξενης συσκευής και η δική σου ιστορία πάει περίπατο και ξαφνικά δεν είσαι αυτός που είσαι και δεν βρίσκεσαι εκεί που βρίσκεσαι, αλλά βρίσκεσαι στο λύκειο, σε λένε πάνω, ετοιμάζεσαι για εξετάσεις. Όμως εξαιτίας μιας μεγάλης κόντρας που έχεις με τη φιλόλογο, επιλέγεις τέταρτη δέσμη και ας ήσουν αστέρι στα φιλολογικά. Έτσι, εξαιτίας του εγωισμού σου και της τρέλας σου, γράφεις 7 μαθηματικά και δεν περνάς πουθενά. Χρόνια μετά, σε βρίσκει μια μεγάλη οικονομική και επαγγελματική καταστροφή. Έχεις απελπιστεί. Δεν έχεις ούτε ένα καλό νέο να φέρεις στους δικούς σου. Ένα πολύ κρύο βράδυ, αρχίζεις να γράφεις για να ζεστάνεις τα δάχτυλά σου. Έτσι, γράφεις το Σπίρτο και το Lemon Pie. Οι τίτλοι δεν είναι τυχαίοι. Σπίρτο γιατί κρυώνεις και Lemon Pie γιατί έχεις πεθυμίσει γλυκό και δεν το αγοράζεις για να μην χαλάσεις τα χρήματα που σου απομένουν. Λίγο καιρό αργότερα κερδίζεις το πρώτο βραβείο θεατρικού έργου και επιστρέφεις στους δικούς σου την ελπίδα. Η ζωή βέβαια έχει μεγαλύτερη φαντασία από εμάς. Η καθηγήτρια με την οποία είχες κόντρα στο λύκειο αγοράζει το βιβλίο σου και σε πλησιάζει να το υπογράψεις. Υπογράφεις με ειλικρίνεια στη δασκάλα που χάρισε στο συγγραφέα αυτού του βιβλίου το μεγαλύτερο μάθημα της ζωής του και πατάς ένα άλλο κουμπί στη συσκευή και τώρα είσαι η Βαρβάρα και είναι η μέρα που γεννάς την κόρη σου και δεν θυμάσαι κανένα πόνο. Γεννάς την κόρη σου με ένα αχ. Την κοιτάς και δεν το πιστεύεις, σου βγάζουν τον ωρό και σηκώνεσαι αμέσως, παίρνεις την κόρη σου αγκαλιά και διασχίζεις ένα κρυζοπράσινο διάδρομο. Ξαναπατάς το κουμπί της συσκευής και βρίσκεσαι τώρα στην αρεοπαγή του. Και το όνομά σου είναι Νικολέτα και παίζεις μουσική για τους περαστικούς. Και ένα αναπηρικό αμαξίδιο σταματά μπροστά σου. Το παιδί έχει παραπληγία και ο πατέρας του κατευθύνει απαλά το βλέμμα του σε σένα. Το παιδί έχει το πιο όμορφο χαμόγελο που έχεις δει. Τραγουδάς όλο το τραγούδι, κοιτώντας το παιδί στα μάτια. Ο πατέρας φεύγοντας σου χαρίζει μια χειρονομία σπάνια. Σκύβει το κεφάλι. Φέρνει το χέρι στην καρδιά και αλλάζει το δικό σου βλέμμα για πάντα. Και πατάς ένα άλλο κουμπί και τώρα είσαι ο Στέφανος και κρατάς στα χέρια σου το πρώτο σου βιβλίο τυπωμένο. Και είναι σαν να αγγίζεις σε κάθε του σελίδα την ψυχή σου. Και πατάς τώρα ένα άλλο κουμπί και είσαι η Ιωάννα. Είναι Αύγουστος. Βρίσκεσαι στη Λέσβο και είσαι νέα γιατρός. Δουλεύεις από το Μάιο, αλλά δεν έχεις πληρωθεί ακόμα. Μαζί με μια παρέα, όλοι οι νέοι γιατροί και όλοι οι απληρωτοί, πάτε μια καταπληκτική εκδρομή. Καταλήγετε σε ένα αγροτόσπιτο που ανήκει σε ένα γέρο πρώην ναυτικό, ο οποίος λέει παράξενες ιστορίες και βάζει ένα δίσκο με μπλουζιές. Μετά κάποιος φίλος σου παίζει ούτη, λίγο πιο πέρα λιάζεται ένα άλογο. Ενώ λοιπόν ζεις την απόλυτη ευτυχία, χτυπάει ένα ενημερωτικό τηλεφώνημα ότι πληρωθήκατε. Σου είναι αδύνατο να περιγράψεις πόσο αδιάφορο σου είναι εκείνη τη στιγμή. Αν πληρώθηκες ή όχι, αισθάνεσαι λύπη για τον πολιτισμό που δημιουργήσαμε ως είδος. Δεν υποτιμάς το γεγονός ότι πληρώνεσαι, υποτιμάς το χρήμα ως εφεύρεση. Το χρήμα που δεν μπορεί ποτέ να σου προσφέρει τον ενθουσιασμό μιας εκδρομής. Το χρήμα που έχει εξαναγκάσει εκατομμύρια ανθρώπους να εργάζονται μόνο και μόνο
με σκοπό την αποκτήσή του. Και φεύγεις από εκεί, πατάς άλλο κουμπί και ακούς χαρούμενες φωνές παιδιών, σε λένε Αφροδίτη, είναι 2016 και είναι οι πρώτες σου μέρες ως δασκάλα σε σχολείο στη Λαμία. Και ενώ για τρεις μέρες διδάσκεις τα παιδιά όπως έχεις ονειρευτεί, με κίνηση, με παιχνίδι, με χαρά, μια ομάδα μαμάδων διαμαρτύρεται στο διευθυντή ότι τα παιδιά τους, λέει, δεν κάνουν κανονικό μάθημα και περνάνε πολύ όμορφα στο σχολείο και πώς θα μάθουν έτσι. Σου επιβάλλουν να κάνεις όλα όσα δεν θέλεις. Νιώθεις να καταραίεις. Ο άντρας σου είναι σε άλλη πόλη, αλλά σου στέλνει ένα υπέροχο μήνυμα. Και ποιος σου είπε, αγάπη μου, ότι είναι εύκολο να αλλάξεις τον κόσμο? Και στη φράση αλλάζεις τον κόσμο, ένα άλλο κουμπί αναβοσβήνει, το πατάς. Και τώρα είσαι ο Γιώργος, φοιτητής νομικής, και στα πλαίσια του μαθήματος της εγκληματολογίας επισκέπτεσαι το αναμορφωτήριο αγοριών στον Κορυδαλό. Αντικρίζεις πρόσωπα εφήβων που μέσα από πονεμένα μάτια σου λένε: γιατί να είμαι εγώ εδώ? Εσύ που είσαι τώρα φοιτητής νομικής, τι θα κάνεις στη ζωή σου για να αλλάξει, αν όχι η δική μου, τουλάχιστον η μοίρα χιλιάδων παιδιών που μεγαλώνουν χωρίς φροντίδα? Αυτά τα μάτια που σε κοιτούν δίνουν νόημα στη ζωή σου. Και στη λέξη νόημα, άλλο κουμπάκι αναβοσβήνει τώρα και το πατάς και είσαι η Χριστίνα. Και πλέον η δουλειά σου στο λογιστικό γραφείο που δουλεύεις δεν έχει κανένα νόημα. Πηγαίνεις στο αφεντικό σου, του λες stop, και είσαι πια ελεύθερη να γράψεις το βιβλίο σου. Και άλλο κουμπάκι ανάβει, το πατάς. Σε λένε τώρα Βασιλεία. Και είναι η μέρα που τραβάς ένα ξεγυρισμένο delete από όλους και από όλα στο νησί σου και φεύγεις για Αθήνα. Αποχαιρετάς φίλους και ακούς πολλές ευχές και λίγες συμβουλές. Κάποιος σου λέει μια φράση: όταν οι άνθρωποι κάνουν σχέδια, ο Θεός ξεκαρδίζεται στα γέλια. Και πατάς άλλο κουμπί και είσαι ο Νεκτάριος, επιμελής φοιτητής, τακτοποιημένος φοιτητής, ορθολογιστής. Σε μια εκδρομή, σε ένα ερημοκλήσι, ένας ιερέας σε πλησιάζει. Δεν τον ξέρεις, δεν σε ξέρει. Τα πάντα, σου λέει, λύνονται αν σκέφτεσαι με την καρδιά και όχι με το μυαλό. Αυτήν άφησέ την και θα σου δώσει την απάντηση που χρειάζεσαι. Και στο μεγάλο σχολείο της γης η συσκευή σε μεταφέρει στις μνήμες της Έρης, και είσαι η Έρη που μιλά με ευγνωμοσύνη για το δάσκαλό της. Άνθρωπος, λέει, μιας αδιανόητης στις μέρες μας προσφοράς. Δίδασκε αφιλοκερδός, τρυφερός, αληθινός επαναστάτης, με πανέξυπνο χιούμορ, άγνωστος για τόσους πολλούς εξαιτίας της διακριτικότητας και της ευγένειάς του. Και πατάς ένα ακόμα κουμπί και είσαι τώρα η Φωτεινή και ακούς τη θεία σου να μπαίνει στο κλειστό σου δωμάτιο, εκεί που είσαι φυλακισμένη για μήνες, όπου για να μπει κάποιος ή για να βγει πρέπει να πατήσει πάνω σε σωρούς χαρτιών, και σου λέει: παιδί μου, τι περνάς? Και αυτή η φωνή είναι μια ακτίνα ανθρωπιάς που φτάνει ως το βυθό σου και σε οδηγεί ξανά στο φως. Και πατάς άλλο κουμπί και είσαι τώρα η Τζορτζίνα, είναι καλοκαίρι και κάνεις διακοπές στα Χανιά, στο πατρικό σου. Το βράδυ όμως περπατάς στο παλιό λιμάνι, συναντάς εκεί την Αθηναία φίλη σου, η οποία χορεύει κλακέτες στο δρόμο με καπέλο. Είναι η ώρα του διαλύματός της και σε παροτρύνει να χορέψεις. Σου δανείζει τα παπούτσια της, νούμερο 39, το νούμερό σου. Χορεύεις εκστατικά για 15 λεπτά, έχεις χάσει την αίσθηση του χρόνου και πατάς ένα ακόμα κουμπί. Και τώρα είσαι 16 χρονών και σε λένε Τριαντάφυλλο. Και μετά το χαμό ενός φίλου σου, περνάς 2 χρόνια σε σκοτεινά μονοπάτια, σε καταγόγια, μια νύχτα σε ένα από αυτά. Η μουσική από βαρύ μέταλλο είναι εκοφαντική, ο θόρυβος τρυπάει τα αυτιά σου, θέλεις να πάρεις μια ανάσα, ανοίγεις μια πόρτα, βλέπεις μπροστά σου ένα παλικάρι ημιλιπόθυμο και μια άδεια σύριγγα στο μπράτσο του καρφωμένη. Βλέπεις εκείνο το παλικάρι τον εαυτό σου και αποφασίζεις να βγεις, μια και καλή, από τη φυλακή σου. Και στη λέξη φυλακή η συσκευή αναπαράγει κάποιες φωνές, φωνές απελπισμένων, και ξαφνικά είσαι η μικρή Κατίνα, αρχές της δεκαετίας του 50. Κάθε τόσο στη γειτονιά σου ακούγονται άνθρωποι να φωνάζουν όλοι μαζί και δυνατά. Δεν καταλαβαίνεις τι φωνάζουν. Ρωτάς κάποιο δικό σου, σου απαντάει: είναι στη φυλακή και θέλουν να βγουν. Θα είναι κακοί άνθρωποι, τους λες. Δεν είναι πάντα κακοί όσοι είναι στη φυλακή. Αρχότερα μαθαίνεις πως ήταν πολιτικοί κρατούμενοι. Και πατάς άλλο κουμπί και είσαι πάλι παιδί. Αυτή τη φορά αγόρι, σε λένε Φίλιππο, και είσαι σίγουρος ότι κάτω από το κρεβάτι σου υπάρχει ένα τέρας. Κάθε νύχτα το ακούς να μουγκρίζει, φοβάσαι, κουκουλώνεσαι, και ένα βράδυ καταλαβαίνεις ότι το τέρας δεν ήταν κάτω από το κρεβάτι σου,
αλλά ούρλιαζε από το μέσα δωμάτιο. «Θα πάρω τα παιδιά και θα φύγω». Ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις τη μάνα σου με τα ρούχα λερωμένα από αίμα. Δεν μιλάει, σε φέρνει στο στήθος της και ξεσπάει σε κλάματα. Από εκείνη τη στιγμή και έπειτα βάζεις τέλος σε αυτό το τέρας και σε κάθε άλλο τέρας, ακόμα και στο τέρας που έχεις μέσα σου. Και ξαφνικά ένα άλλο τέρας μου γκρίζει, αυτή τη φορά από τα έγκατα της γης. Σεισμός. Είσαι 10 χρονών, σε λένε Πινελόπη και ο πατέρας σου σε τραβάει για να μπεις κάτω από το τραπέζι. Όπως δημιουργεί ρήγμα ο σεισμός στη γη, έτσι δημιουργεί και στις ψυχές. Ευτυχώς όμως η αγάπη των γονιών και η αλληλεγγύη αυτού του κόσμου γεμίζουν με λουλούδια το χάσμα που άνοιξε ο σεισμός. Πατάς το κουμπί, τώρα σε λένε Ελένη και έχεις κρατήσει σαν ιερό σου φυλαχτό ένα κομμάτι από τον κορμό μιας κουκουναριάς που την κόψανε μετά από 45 χρόνια ομορφιάς και αγάπης. Μικρό κορίτσι, κάθε καλοκαίρι έτρεχες με λαχτάρα στην κουκουναριά να δεις αν κι αυτή μεγάλωσε όπως και εσύ. Τη ρωτούσες στα αστεία αν πέρασε την τάξη. Το περασμένο καλοκαίρι πολλές οι φωτιές και η πυροσβεστική αμήλικτη. Η κουκουναριά πρέπει να φύγει από τη μέση. Τα κλαδιά της ακουμπάνε στο σπίτι. Κινδυνεύει όλος ο οικισμός και γύρω περιοχές. Έτσι δρομολογήθηκε ο θάνατός της χωρίς εκείνη να ξέρει τίποτα. Χωρίς καν να ερωτηθεί. Ένιωσες ότι έκλαιγε και πλησίασες. Στο απομινάρι του κορμού είδες να ρέει αργά σαν δάκρυ το ρετσίνι. Και πατάς ένα άλλο κουμπί και είσαι η Μαρία. Είναι 1984 και αποφασίζεις να εγκαταλείψεις μια θεατρική ομάδα. Βλέπεις κολλημένη μια χειρόγραφη αφίσα για ένα σεμινάριο κλόουν. Τι βλακίες είναι αυτές, σκέφτεσαι. Και την ίδια στιγμή πιάνεις τον εαυτό σου να σημειώνει το τηλέφωνο για το σεμινάριο. Σε παίρνουν σε αυτό το σεμινάριο και η ζωή σου αλλάζει εντελώς. Τώρα είτε φοράς την κόκκινη μύτη του κλόουν, είτε όχι, είναι πάντα σαν να τη φοράς. Και πατάς ένα άλλο κουμπί και είσαι ο Νίκος. Είσαι 24 και είσαι τρελά ερωτευμένος με την Αγγελική που είναι 17. Και εκείνη μένει σε άλλη πόλη και εσύ στην Αθήνα. Και έρχεται κάθε Σαββατοκύριακο και ζείτε το απόλυτο. Μετά εκείνη αρχίζει να σε παίζει και να σε ψήνει. Μπλέκει με παρέες για να σε εντυπωσιάσει. Σου λέει θα έρθω το Σαββατοκύριακο. Κλείνει το τηλέφωνό της και απαντάει τη Δευτέρα. Θυμώνεις και κάνεις και εσύ εβδομάδες το ίδιο με εκείνη και δεν σηκώνεις καν το τηλέφωνο. Μετά από καιρό εκείνη βρίσκει ένα φίλο της που έρχεται στην Αθήνα και του λέει να την πάρει μαζί του. Ίσως να ερχόταν σε σένα, ίσως όχι. Το αμάξι, ερχόμενο στην Αθήνα, συγκρούστηκε με ένα άλλο αργά το βράδυ. Η Αγγελική και ο φίλος της νεκροί. Από τότε ορκίστηκες πως θα είσαι πάντα έντιμος απέναντι στις γυναίκες. Και πατάς ένα άλλο κουμπί και είσαι η Σοφία. Στην πρώτη σου συνεδρία κάθεσαι στην πολυθρόνα και κλαις ατελείωτα. Κάποια στιγμή εκείνη σου δίνει ένα φύλλο χαρτί και ένα μολύβι και σου ζητάει να ζωγραφίσεις την οικογένειά σου. Ζωγραφίζεις τη μητέρα, τον πατέρα, την αδερφή σου και σένα σε ένα χριστουγεννιάτικο σκηνικό. Δίνεις το χαρτί με καμάρι. Το κοιτάει και λέει με δισταγμό: «Σοφία, αυτή είναι η οικογένειά σου». «Ναι», της λες περήφανα, και μετά έρχεται σιωπή. Μένεις άφωνη, παγώνει η ανάσα σου, παγώνει το μέσα σου, γιατί είσαι παντρεμένη με δύο παιδιά. Και πατάς άλλο κουμπί στη συσκευή και είσαι η Λένια και μαθαίνεις ότι έχεις ένα αυτοάνοσο νόσημα και συχνά παραπονιέσαι για το σώμα σου τόσο πολύ. Μέχρι που μια φίλη σου σου λέει να ευχαριστείς το εντερό σου που είναι τόσο μεγάλος ήρωας. Σκέψου πως υπήρξε μια μεγάλη κρίση στον οργανισμό σου και τα όργανα έκαναν συμβούλιο για το πώς θα το διαχειριστούν. Και εκείνο σήκωσε το χέρι του και είπε «Εγώ». Σκέψου αν είχε σηκώσει το χέρι του οποιοδήποτε άλλο όργανο. Και πατάς ένα άλλο κουμπί και είσαι ο Ανδρέας, είσαι 20 χρονών, ασχολείσαι επαγγελματικά με το ποδόσφαιρο γιατί τα γράμματα δεν τα έπαιρνες. Μια μέρα στο ταμείο ενός καταστήματος το μηχάνημα για τις φωτοτυπίες έχει κολλήσει και οι φωτοτυπίες μιας κοπέλας πέφτουν σοριδών στο πάτωμα. Σκύβεις να τη βοηθήσεις και από περιέργεια αρχίζεις να διαβάζεις. Είναι η ασκητική του Καζαντζάκη. Ερχόμαστε από μια σκοτεινή άβυσσο, καταλήγουμε σε μια σκοτεινή άβυσσο και το μεταξύ διάστημα το λέμε ζωή. Κάνεις την κάφα και λες στην κοπέλα ότι σου αρέσει αυτός ο στίχος και ότι ξέρεις και μερικά άλλα τραγούδια του, γιατί περνάς τον Καζαντζάκη για Καζαντζίδη. Η κοπέλα χαμογελά, ζητάς από τον ταμεία να βγάλει ακόμα ένα αντίτυπο και να σου το δώσει. Το ποδόσφαιρο μόλις έχασε το πιο μεγάλο αστέρι του. Και ξαφνικά
Η συσκευή από μόνη της σε πηγαίνει στα σύνορα της Σερβίας και σε λένε τώρα Μαριάγνη και μαζί με άλλους ανθρώπους υποδέχεστε ένα καραβάνι προσφύγων και το βλέπεις το καραβάνι να καταφτάνει. Άνθρωποι που περπατούν προς το μέρος σου, απλώς περπατούν, μικρά παιδιά με μωρά στην πλάτη. Άνθρωποι πεινασμένοι, τους κοιτάς αποσβολωμένοι και τότε σου έρχεται αυτή η σκέψη. Η μισή ανθρωπότητα φεύγει, διώκεται, κυνηγημένη από την άλλη μισή. Και έπειτα πατάς άλλο κουμπί και σε λένε Χριστιάνα και είσαι εσύ ο μετανάστης. Νοέμβρης του 16, μπαίνεις στο αεροπλάνο για Αμερική. Εγκαταλείπεις την πατρίδα σου στα δύσκολα. Σε ρωτάνε, όχι, απαντάς, εκείνη με εγκατέλειψε. Στη Νέα Υόρκη τα κάνεις όλα ελληνικά. Μαγειρεύεις ελληνικά, μιλάς στην κόρη σου ελληνικά, διαβάζεις ελληνικά, μπαίνεις στο Google Earth και πηγαίνεις έξω από τα σπίτια φίλων σου στην Αθήνα. Η ξενιτιά δεν είναι εύκολη. Η μυρωδιά του χώματος στο οποίο γεννήθηκες σε ακολουθεί για πάντα. Και δεν ξεριζώνεται από μέσα σου, γίνεται χορταράκι και ανθίζει στην καρδιά σου. Και έπειτα, με το πάτημα του κουμπιού, σε λένε Γιάννη και είσαι 20 χρονών στη Ρόδο. Έχεις μόλις τελειώσει το φανταριλίκι και δουλεύεις το πρωί στην οικοδομή και το βράδυ διανομέας σε σουβλατζίδικο. Μέχρι που μια αυγή λες τη μάνα σου, μάνα, φεύγω. Τι ώρα θα γυρίσεις, παιδί μου? Όχι, όχι, μάνα, φεύγω. Ενώ πάω στην Αθήνα να γίνω τραγουδιστής. Τα όνειρά μας είναι καλό να τα κυνηγάμε, σου λέει. Και σε παίρνει αγκαλιά και σου δίνει την ευχή της. Και πατάς ένα τελευταίο κουμπί και είσαι η Φιλιό και θυμάσαι εκείνες τις στιγμές όπου ο εαυτός σου χάθηκε μέσα στο εμείς και αυτές οι στιγμές για σένα αξίζουν όσο τίποτα. Ένα γλέντι με τραγούδια και όργανα, γυναικείες εξομολογήσεις ενώ τα παιδιά παίζουν στο πάρκο, η προσφορά χιλιάδων ανθρώπων στους πρόσφυγες το 2015, το να ακούμε χιλιάδες άνθρωποι κατά μόνας αλλά ταυτόχρονα τα τραγούδια του μικρούτσικου όταν εκείνος πέθανε. Η συσκευή έχει τώρα υπερθερμανθεί. Ήρθε η ώρα να την αφήσουμε να ησυχάσει και λίγο να μιλήσουμε για αυτήν. Είναι, όπως καταλάβατε, μια βαθιά ανθρώπινη συσκευή, μια πασίγνωστη τεχνολογία ενσυναίσθησης την οποία ενώ γνωρίζουμε ελάχιστες φορές χρησιμοποιούμε. Η συσκευή αυτή δεν θα σας κοστίσει τίποτα και είναι εξαιρετικά απλή. Απλώς ρωτήστε. Ρωτήστε τους ανθρώπους που σας περιβάλλουν και έπειτα ακούστε τους. Ακούστε με ενεργητική ακοή, ακούστε τους όσο πιο καλά μπορείτε. Χωρίς να θέλετε να απαντήσετε γρήγορα, χωρίς να έχετε στο νου σας το επόμενο ραντεβού σας, χωρίς να θέλετε να πείτε τα δικά σας. Ακούστε τόσο καλά ώστε να μπορείτε έπειτα να τα αφηγηθείτε σαν να τα έχετε ζήσει οι ίδιοι. Αξίζει τον κόπο να τραβήξουμε έστω για λίγες στιγμές τις κουρτίνες και να δούμε τι κάνει τους ανθρώπους ανθρώπους. Αξίζει να ζήσεις μια ζωή για να γίνεις διάφανος προς τη δύση της, με ιστορίες άλλων ανθρώπων να διαπερνούν τη δική σου ύπαρξη και να τη στολίζουν με τα δικά τους ορόσημα, τα δικά τους θαύματα και τα δικά τους τραύματα, τα γεμάτα διδάγματα. Αξίζει να ζήσουμε μια ζωή χωρίς πλαίσιο, χωρίς όρια, χωρίς πολύ εαυτό. Αυτή εδώ τη συσκευή την κατασκεύασε με μεγάλη αγάπη μια ολόκληρη φυλή ανθρώπων που προσέφερε γενναιόδωρα τα δικά της momentum. Εμείς δεν έχουμε παρά να την εμπιστευτούμε αυτή την τεχνολογία της ενσυναίσθησης και να της προσθέσουμε κι άλλα κουμπιά κι άλλα εργαλεία κι άλλες μυστικές προσθήκες κι άλλες εναλλακτικές λειτουργίες και ποίηματα και τραγούδια και αποφθέγματα και να την προσφέρουμε έπειτα και εμείς σε όλες τις άλλες φυλές αυτού του κόσμου για μελλοντική χρήση και αναβάθμιση.